Καλημέρα. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Ανέστη. Καλημέρα. Έφη, εσύ είσαι προληπτική. Άκουγα αυτά που έλεγες Μαρία πριν. Να πω ότι όλες οι μέρες είναι του Θεού. Γεια σου. Πολύ σωστά. Οπότε έδωσες τη σωστή εμείς απάντηση. Τις φτιάχνουμε. Εμείς τις φτιάχνουμε τις μέρες μας. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, και εγώ δεν είμαι προληπτική. Αυτό το ίδιο πιστεύω σωστά, και εγώ. Σωστά. Για πες μας λοιπόν Έφη τώρα για την γερμανική παραδοχή, η οποία έχει να κάνει και με το ρωσικό φυσικό αέριο. Λοιπόν, η Γερμανία έκανε μία θλιβερή παραδοχή χθες. Ενδεχομένως, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το παραδέχεται δημοσίως. Είπε λοιπόν ότι η βιομηχανία της θα πρέπει να περιοριστεί ή ακόμη και να απενεργοποιηθεί εντελώς εάν η συμφωνία διαμετακόμισης φυσικού αερίου ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, η οποία λήγει στο τέλος του 2024, δεν ανανεωθεί. Και βέβαια, όπως λένε οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές, και αυτό είναι και εύλογο, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να ανανεωθεί, τουλάχιστον με τους ίδιους όρους που υπάρχουν σήμερα, αφού οι δύο πλευρές είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτή λοιπόν η προειδοποίηση, αυτή η αυστηρή προειδοποίηση, έγινε από τον Υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας, τον Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος είπε ότι ζήτησε μάλλον, κάλεσε τους διαμορφωτές πολιτικής να μην επαναλάβουν λάθη του παρελθόντος και να θεωρήσουν ότι η γερμανική οικονομία μπορεί να μείνει αλόβητη αν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την εξασφάλιση της ενεργειακής της ασφάλειας. Αυτή η συμφωνία διαμετακόμισης του φυσικού αερίου ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα επιτρέπει τη ροή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία να περνά από την Ουκρανία. Με τον τρόπο αυτό η Ουκρανία παίρνει διαμετακομιστικά τέλη, πληρώνεται δηλαδή, και μεταφέρει το ρωσικό φυσικό αέριο σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Σλοβακία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Ουγγαρία. Το Bloomberg λέει χαρακτηριστικά ότι η Γερμανία θα πρέπει, εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με αυτή τη συμφωνία, θα πρέπει να τηρήσει τους κανόνες κατανομής κατανομής του βάρους από ένα δυνητικό έλλειμμα φυσικού αερίου προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που σημαίνει ότι για να μπορεί να εξάγει φυσικό αέριο σε αυτές τις χώρες, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους, θα πρέπει να περιορίσει τη βιομηχανική παραγωγή της. Αν οι ανάγκες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης είναι πολύ μεγάλες, τότε θα αναγκαστεί να σταματήσει και εντελώς τη βιομηχανική παραγωγή της. Αυτό έχει τεράστια, θα έχει τεράστια επίδραση σε όλη την Ευρωζώνη και προφανώς και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι δεν είναι, Έφη? Φυσικά. Είναι ένα ακραίο σενάριο, αλλά εάν συμβεί θα έχει τεράστιες επιπτώσεις. Ήδη έχουμε δει κάποιες βιομηχανίες και διγερμανικές, όπως είναι η BASF, για παράδειγμα τώρα αναφέρω μία, την εταιρεία χημικών της Γερμανίας, που έχει μεταφέρει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής της στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Πόσο έχει, τι επιπτώσεις έχει αυτό για την γερμανική βιομηχανία, και όχι μόνο στη γερμανική βιομηχανία, και στην οικονομία της Γερμανίας? Είδαμε ότι η γερμανική οικονομία μπήκε σε ύφεση στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Είχε ύφεση συρρήκνωση 0,3%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για τη μεγάλη εικόνα, γιατί από ένα προηγούμενο ρεπορτάζ σου μας είχες αναφέρει ότι υπάρχει μία ηρεμία σε επίπεδο Ευρωζώνης για το πώς θα κυλήσει ο ενεργειακά ο χειμώνας του 2023-2024. Και εδώ είχαμε σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ότι οι αποθήκες της Ευρώπης είναι γεμάτες και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για επανάληψη του προηγούμενου σεναρίου. Αλλά αυτές οι προβλέψεις, οι σημερινές που μας μεταφέρεις, αφορούν από το τέλος του 24 και μετά. Είναι δηλαδή δύο βήματα μετά τον επόμενο χειμώνα. Ναι. Και είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το σενάριο αφορά τον επόμενο χρόνο, από το τέλος του επόμενου χρόνου, όπως λες. Είχαμε πει επίσης την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχει μία διεύρυνση του spread ανάμεσα στα προθεσμιακά συμβόλαια
του Δεκεμβρίου του 2024 και του Δεκεμβρίου του 2023. Που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμος κίνδυνος αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον. Και είχαμε πει και γι' αυτό το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να ανανεωθεί αυτή η συμφωνία διαμετακόμισης του φυσικού αερίου. Επίσης, υπάρχει και ένα πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες, διότι ναι μεν είχαμε ένα πολύ ήπιο χειμώνα αυτόν που μας πέρασε, όμως οι προβλέψεις, αν και είναι πάρα πολύ ενωρίς ακόμα για ασφαλείς προβλέψεις, ωστόσο υπάρχει μεγάλος προβληματισμός ότι ο επόμενος χειμώνας μπορεί να μην είναι τόσο ήπιος όσο αυτός που μας πέρασε, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι ανάγκες θα είναι μεγαλύτερες. Η Ευρώπη δεν έχει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους και θα μπορούσαν να αυξηθούν πάλι οι τιμές του φυσικού αερίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για πάμε τώρα. Και ναι. Μιας και λέμε, συγγνώμη Μαρία, μιας και λέμε, αν έχω τη δυνατότητα να πω κάτι ακόμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά αυτή τη στιγμή και μία τρελή ιδέα, ανήκουστη θα την έλεγα ιδέα, να χρησιμοποιήσει τους αποθηκευτικούς χώρους της Ουκρανίας για να φυλάει εκεί το φυσικό της αέριο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Ωστόσο, βλέπουμε ότι θέλει να προωθήσει την Ουκρανία και να την κάνει μια bank power, ένα κέντρο ενέργειας της Ευρώπης. Η Ουκρανία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο υπόγειων σπηλαίων, τα οποία έχουν βάθος 2 χιλιόμετρα κάτω από το έδαφος και θα μπορούσαν να αποθηκεύσουν περίπου 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Και καταλαβαίνουμε ότι επειδή από εκεί περνάνε πολλοί αγωγοί, αυτό θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο αποτελεσματικό όμως θα μπορούσε να είναι μια τέτοια ιδέα μέσα σε περίοδο πολέμου, αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση και επίσης ενέχει και πολλές ανησυχίες. Θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα, Έφη, σίγουρα, και σε κάθε περίπτωση η Ρωσία ξέρει πάρα πολύ καλά τις υπόγειες αποθήκες της Ρωσίας και προφανώς ο πόλεμος θα οδηγηθεί και σε άλλα επίπεδα, σε άλλες εκφάνσεις.